Θα καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Σελινιωτάκη. Είναι ο διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Καλημέρα σας, εσείς τους ακροατές σας. Και με εκείνα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν από τη δική σας την ηγεσία της πυροσβεστικής, ότι τις ώρες οι οποίες πέρασαν, τελευταίο 24ωρο, 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Απριλίου, 159 δασικές πυρκαγιές. Και ακόμα είμαστε στις αρχές του Απρίλη, κύριε Σελινιωτάκη. Τι να σχολιάσω, τι να πει κανείς για αυτό το φαινόμενο. Όλοι νομίζουν ότι μπορούν να βάλουν μια φωτιά και να την ελέγξουν ή να τη σβήσουν. Οι εποχές έχουν αλλάξει και δυστυχώς έχουν αλλάξει με τρόπο που δεν θα θέλαμε. Θεωρούνταν, ξέρετε, παλιά, θεωρούνταν αποδεκτό, θα πας, θα κάψεις τα ελιοκλαδά σου, τα κλίματα από το αμπέλι σου και το βράδυ η φωτιά έπεφτε και αργότερα έζηνε λόγω της υγρασίας, λόγω του κρύου, λόγω των βροχών τόσων που είχαμε. Αυτό στις μέρες μας δεν συμβαίνει πια. Δηλαδή μια νοοτροπία που εμείς είχαμε παλιότερα και που αποδεικνύονταν σωστή, δεν υπήρχε κάποιο λάθος. 999 φορές στις 1000 αυτό λειτουργούσε. Με μια διαφορά, αυτό έχει πάψει να λειτουργεί πια. Σήμερα για να κάψει κανείς χρειάζεται μια διαδικασία και το λέω αυτό, θα το πω πάρα πολύ εμφαντικά. Πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα. Ιδάλλως θα έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε καθημερινά. Άρα είναι αυτό που λέμε. Θα σας πω κάτι. Ναι, ναι. Δεν διανοείται τώρα να πάνε κάψεις με άνεμο. Εκτός και αν θες να το κάνεις κόπημα. Ή είναι κάποιος πάρα πολύ ανόητος. Δεν πώς θα την ελέγξει μια φωτιά. Ξέρετε σε τι κατάσταση βρήκα τον κόσμο εγώ όταν έφτασα στην Ιερά Πέτρα προχτές. Θα σας πω. Εγώ βρήκα τη φωτιά να είναι σε μια ζώνη μίξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οικιών, μιλάω για θερμοκήπια κατοικιών και δασικής έκτασης. Και βρήκα ηλικιωμένους στον απόλυτο πανικό να μου λένε όλοι θα καούμε, να βρίσκω παιδιά να κλαίνουν, να βρίσκω γονείς σε απόγνωση να πού να πάνε. Εντάξει, εύκολο προς τα κάτω στη θάλασσα, αλλά γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για την αμέλεια. Επειδή κάποιος σκέφτεται τον εαυτό του. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στο κοινό σας, το οποίο σέβομαι και εκτιμώ, αλλά γιατί να συμβαίνει αυτό. Κάποιος αποφάσισε Ιούλιο του 18 να κάψει τα ξερόκλαδά του στην Αθήνα. Αποτέλεσμα. 2.500 καμένα σπίτια, 104 άνθρωποι νεκροί. Καμένοι. Δεν μπορούμε να βάλουμε τη λογική μας μπροστά. Νομίζω ότι είμαστε ένας πολύ φιλότιμος λαός. Ένας λαός με πολύ όμορφα στοιχεία. Και εδώ θα καλέσω τη μεγάλη σιωπηρή ευσυνείδηση πλειοψηφία των συμπολιτών μας να σέβονται τα πράγματα που ανακοινώνουν οι αρχές. Δεν έχει καμία λογική σήμερα με 7, 8, 9 μποφόρ, με ρηπές ανέμου αδιανόητες να πας να κάψεις, να πετύχεις τι, να καταφέρεις τι. Δυστυχώς οι εποχές έχουν αλλάξει προς το χειρότερο για την ανθρωπότητα. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό δεν είναι εδώ τοπικό. Ξέρετε, εγώ είμαι από το 1996 στην πυροσβεστική. Mm-hmm. Αν τότε έλεγα ότι ο Καναδάς και οι σκανδιναβικές χώρες θα αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές, θα μου λέγανε όλοι ότι δεν έχω σώμα φρένας. Το διανοείστε. Χώρες βόρειες, ο Καναδάς και οι σκανδιναβικές, να αντιμετωπίζουν πια δασικές πυρκαγιές και να μην μπορούν να τις σβήσουν. Γιατί ακούω διάφορα, ξέρετε. Ακούω για τις κινητοποιήσεις, για τους συντονισμούς. Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει. Ακούω πού είναι το κράτος. Το κράτος ήταν προχθές εκεί. Παρόν, 60 αυτοκίνητα, 180 πυροσβέστες. Η περιφέρεια, η Δήμη. 20 πολιτικά αυτοκίνητα, υδροφόρες, δυσυμπήγο, ματουργικά, γεωπροθητές. Υπήρξε μια αδιανόητη κινητοποίηση. Ελικόπτερα από την Αθήνα. Ανησυχία να παίρνουν να ρωτάνε. Γιατί, επειδή κάποιος είναι αμελής. Δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επειδή κάποιος δεν έβαλε το μυαλό του να δουλέψει, τι πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε τον κόσμο. Ο κάθε ένας θέλει ένα εισαγγελέα, ένα αστυνόμο, ένα πυροσβέστη. Λυπάμαι, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα για όλους μας. Δεν γίνεται. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που έχει ταχθεί όσο πιο καλά μπορεί. Αυτές τις μέρες έχουμε εξαιρετικό κίνδυνο λόγω του ανέμου, της ανομβρίας,
των υψηλών θερμοκρασιών. Ξέρετε, ουσιαστικά με ρωτάνε λοιπόν πότε θα αρχίσει η αντιπυρική. Αφού δεν τελείωσε η προηγούμενη. Εμείς στην πυροσβεστική δεν καταλάβαμε ότι τελείωσε η προηγούμενη αντιπυρική. Έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι επειδή και θέλω να το μνημονεύσω αυτό, είδα μια τεράστια κινητοποίηση από τον κόσμο προχθές εκεί. Όλοι, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Οι εθελοντές, τεράστιο κομμάτι. Είδα μια τεράστια ανθρώπινη θέληση να σταματήσουμε το κακό. Είδα μια τεράστια δύναμη. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που σας λέω. Ξέρετε, όλος ο εξοπλισμός μας είναι πεπερασμένος. Έχουμε ένα αριθμό. 60 πυροσβεστικά εκεί, 60. Ναι, αλλά ήταν άλλα 100 αγροτικά με τα ψεκαστικά τους. Ξέρετε, τη στιγμή που χρειάζεσαι για να μην σου ξεφέρει φωτιά να δεις ένα ιδιώτη, ένα εθελοντή με το αγροτικό του να σου λέει εδώ είμαι εγώ, δεν σε αφήνω. Ο λαός μας έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μαζί, κανένας δεν μπορεί να προχωρήσει τις μέρες μας μόνος του. Μαζί μπορούμε. Αλλά πρέπει η μεγάλη, ευσυγείρητη, σιωπηρή πλειοψηφία, διότι συνήθως οι αξιοπρεπείς άνθρωποι δεν πολύ μιλάνε, ξέρετε. Να πείσουμε τους λίγους τους αμελείς. Αυτό πρέπει να γίνει και επιμορφωτικά, αλλά σε κάποια στιγμή, συγγνώμη που το λέω, η ανοησία θα πρέπει να τιμωρείται. Δεν γίνεται. Από τον Ιανουάριο επιβάλλουμε διοικητικά πρόστιμα. Και τώρα είναι 500 ευρώ, σε λίγο θα φτάνουν τα 50.000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε τον κόσμο? Είστε βγει εσείς δημοσιογράφοι και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Με το λειτουργήμα που κάνετε, συνειδητά ενημερώνετε συνεχώς τον κόσμο. Και συνεχίζετε και επιμένετε. Και ξέρετε, το σέβομαι αυτό και το εκτιμώ. Γιατί αυτό που κάνετε είναι λειτουργήμα. Πρέπει να μαζέψουμε τον αμελή. Να τον πείσουμε να σταματήσει να είναι. Τι να πω. Κύριε Σιλινιωτάκη, κρίνεται, μιας που το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών αυτών προκαλούνται από όλους εμάς και από την καύση των γεωργικών υπολοιμάτων, όπως δείχνουν και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ότι έχουμε φύγει από το κομμάτι επιμόρφωση, ότι κανένας από εμάς δεν δικαιούται να λέει ότι δεν ξέρει, γι' αυτό επιμένεται πολύ είτε στην αμέλεια είτε στην ανοησία. Κοιτάξτε, κυρία Άγγελα, εάν αποφασίσω εγώ με κάποιο τρόπο να σας βλάψω, δεν μπορεί να με σταματήσει κανένας. Την αμέλεια όμως, έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι μας. Αρχικά επιμορφωτικά, εκπαιδευτικά. Και μετά υπάρχει και ένα όριο στην επιμόρφωση, ξέρετε. Υπάρχει και ένα όριο. Ερχόταν πέρυσι, θα σας δώσω ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Πρόπερση λοιπόν είναι Ιούλιος. Και κάποια στιγμή έχει πάρει φωτιά κάτω στη Μεσαρά, στο χωριό Κούμι, αν θυμάμαι καλά. Και κινδυνεύει όλο το χωριό και εμείς διατάζουμε προληπτική απομάκρυνση, συγκεντρώνουμε δυνάμεις, δασβήσουμε τη φωτιά. Και υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση από όλους αυτούς που συνήθως θέλουμε να κατηγορήσουμε, αλλά ήταν εκεί παρόντες, στην αστυνομία, το κράτος, εθελοντές, ιδιώτες, να ελικόπτερα. Και την ώρα που προσπαθούμε να σώσουμε το χωριό, η φωτιά έχει φτάσει 50 μέτρα από τα πρώτα σπίτια. Μου λένε, λέει, διοικητή, έχουμε φωτιά στο Ηράκλειο. Λέω, τι φωτιά, ρε παιδιά. Λέει, κάποιος αποφάσισε να κάψει την οικοδομική του ξυλία. Του βάλαμε λοιπόν ένα πρόστιμο και μετά προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μας πείσει ότι έπρεπε να το σβήσουμε. Δεν είναι σοβαρά αυτά. Δεν είναι σοβαρά αυτά. Πρέπει να σοβαρευτούμε σαν λαός. Δεν έχουμε μέλλον αλλιώς. Είναι βασικό αυτό που είπατε στην αρχή, ότι έχουν αλλάξει και οι συνθήκες παραδοσιακά, ακόμα και αν δεν πάμε στα δύο παραπάνω για τα οποία μιλήσατε και εσείς και εγώ, ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες του καιρού. Αλλιώς παραδοσιακά έκαιγαν τα γεωργικά υπολείμματα, άλλη η συμπεριφορά της φύσης και οι καιρικές συνθήκες αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια. Και το λέω αυτό, αν μου επιτρέπετε κύριε Σιλινιωτάκη, να πω ότι υπάρχουν στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικους, συμπτωματικά, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα και λένε, ο Μάρτης του 24 ήταν ο πιο θερμός Μάρτης που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο. Εγγράφτηκε στη σειρά ρεκόρ.
ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που διαδέχονται το ένα το άλλο τους 10 τελευταίους μήνες. Συνέπεια αυτής της αδιάλειπτης σειράς ιστορικών υψηλών είναι ότι η παγκόσμια μέση θερμοκρασία τους τελευταίους 12 μήνες είναι η υψηλότερη που καταγράφηκε ποτέ και ξεπερνά κατά 1,58 βαθμούς Κελσίου τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής εξαιτίας των δεκαετιών έλκυσης αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και μέσα βέβαια σε αυτό θα πρέπει από την άλλη να δούμε τι γίνεται επίσης, μέσα δηλαδή στο πλαίσιο της πρόληψης και με το κομμάτι και της δικής σας της ενίσχυσης, όπως επίσης και της πρόληψης και της ευθύνης που δεν έχει μόνο ο καθένας από εμάς, έχουν οι Δήμοι, έχει και η Περιφέρεια, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά, αλλά ξέρετε, επειδή συνεργάζομαι 30 χρόνια με αυτούς τους ανθρώπους, ναι, έχω δει μια θεαματική βελτίωση από την Περιφέρεια και από τους περισσότερους Δήμους. Και όταν λέω θεαματική βελτίωση, τα πρώτα χρόνια ξεκινήσαμε και δεν υπήρχε γραφείο πολιτικής προστασίας στους Δήμους ή το μεσημέρι σχολούσε και δεν μπορούσε να βρει κανένα. Αυτό δεν συμβαίνει πια. Τώρα σας λέω λοιπόν ότι με τα φετινά σχέδια είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι 24 ώρες το 24ωρο να δώσουν στοιχεία και τηλέφωνο ανθρώπου που οτιδήποτε προκύψει θα πρέπει θα μπορούμε να τον βρούμε εύκολα, να μας βοηθήσει. Να στείλει μια υδροφόρα, να στείλει τον πρόεδρο της κοινότητας να μας δείξει τον δρόμο, να στείλει τον υδρονομέα, να βοηθήσει μια μπουλντόζα. Έχουν γίνει θεαματικές βελτιώσεις και στα επιχειρησιακά σχέδια. Θα μου πείτε, λειτουργεί αυτό? Δεν είναι δεδομένο ότι θα λειτουργήσουν πάντα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Θεσσαλία έπεσαν σε 24 ώρες 8 δισεκατομμύρια κυβικά νερό. Ποιο κράτος και ποιες υποδομές και ποιο επιχειρησιακό σχέδιο μπορεί να το αντέξει αυτό? Ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς. Θα πεις, μα θα αφήσεις τα πράγματα στην τύχη? Όχι. Προετοιμάζεσαι, δουλεύεις και προσπαθείς να ελαχιστοποιήσεις τις απώλειες. Ξέρετε, κανείς δεν είναι 100% ασφαλής. Αλλά αν ξεκινάμε με ένα ποσοστό 100% τροτότητας, αυτό το ποσοστό προσπαθείς να το ρίξεις. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας, και το λέω αυτό συνειδητά, σαν ενεργοί πολίτες. Όχι μόνο θεσμικά, το λέω και σαν πολίτης αυτού του τόπου, τον οποίο υπεραγαπώ. Πρέπει να αυξήσουμε την κοινωνική μας άμυνα, να μειώσουμε την ευαλωτότητα και την τροτότητα που έχουμε. Εμείς δεν μπορούν οι άλλοι, δεν θα έρθουν οι άλλοι από το υπερπέρα να μας τα φτιάξουν. Δεν θα έρθουν οι ξένοι. Δεν θα έρθουν οι σύμμαχοι. Εμείς πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Παλιά τα χωριά μας ήταν γεμάτα ζωή. Οι άνθρωποι έβαζαν φωτιές και ήξεραν και να τις σβήνουν. Σήμερα ο τρόπος ζωής μας είναι λόγω της αστυφιλίας, είναι καθιστικός, έχει μετατραπεί σε ένα τρόπο ζωής πόλης. Έχει αλλάξει η φύση. Η ύπαιθρος έχει εγκαταληφθεί. Παλιά η γη καλλιεργούνταν, τα δάση ήταν καθαρά από κάτω. Γιατί περνούσαν, τα μάζευαν, άναβαν, τα παίρναν στο σπίτι τους να ζεσταθούν, να μαγειρέψουν. Έχει αλλάξει όλη η νοοτροπία και όλη η βιοθεωρία μας. Χρειάζεται μια ριζική αναμόρφωση, εγώ θα έλεγα από τα σχολεία πια. Να μειώσουμε την τροτότητά μας, να αυξήσουμε την κοινωνική μας άμυνα. Επιμένω σε αυτό. Εμείς θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα έρθουν οι άλλοι. Εγώ στον τομέα και της περιφέρειας και των Δήμων έχω δει θεαματικές αλλαγές. Δεν πήρα εγώ ποτέ την περιφέρεια να ζητήσω βοήθεια και να μου την αρνηθούν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια, 3 είχαμε τη μεγάλη φωτιά στις Μέλαμπες. Και είναι εδώ λοιπόν υπεύθυνη πολιτικής προστασίας μια κυρία η οποία είναι εξαιρετική, η κυρία Ελένη Τεντεράκη. Και με έπαιρνε 11 η ώρα το βράδυ, Σάββατο, αγωνιώντας. Μου λέει, κύριε διοικητά, τι άλλο θέλετε να κάνουμε να προστατέψουμε τον νομό? Τότε που ήμουν διοικητής νομού. Δεν δείχνει αυτό φιλότιμο, δεν δείχνει ευσυνειδησία, δεν δείχνει αυταπάρνηση, δεν δείχνει σεβασμό στον συνάδελφο. Ξέρετε, δημόσιο υπάλληλο είναι και εκείνη. Σάββατο βράδυ 11 η ώρα. Εγώ εντάξει. Έχω επιλέξει αυτό το επάγγελμα, μου αρέσει, προσπαθώ. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουν γίνει θεαματικά πράγματα για να προλάβουμε. Αλλά δεν φτάνει, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου. Οι εποχές έχουν αλλάξει δραματικά. Θα σας πω άλλο ένα βιωματικό παράδειγμα. Εμένα οι γονείς μου είναι από τα Ανομούλια. Η περιοχή λοιπόν εκεί των Ανομουλίων της Αγίας Βαρβάρας παλιά. Εγώ θυμάμαι μετά τις 15 του Αυγούστου, μετά τις 5, όταν έκανε τόσο κρύο που δεν διανοούσαν να κυκλοφορήσει χωρίς μπουφάν. Καλοκαιρινό, η ζακέτα. Και είχε δεκάδες κερασίες και αμυγδαλιές. Και πηγαίναμε εμείς σαν παιδιά και κόβαμε τα κεράσια, τα κάναμε τα πια
και τα πουλούσαμε μετά εκεί στο κεντρικό δρόμο, τον αμαξοτόπο, λέγαμε τότε εμεί παιδάκια, για να βγάλουμε κανένα χαρτιζί και πάρουμε κανένα παγωτό. Ξεραθήκαν όλα αυτά. Δεν υπάρχουν πια. Νομίζω ότι αυτό που σα μεταφέρω, αυτή τη βιωματική εμπειρία, οι περισσότεροι εδώ που μα ακούνε τώρα θα έχουν ανάλογα παραδείγματα. Είχαμε χειμώνες. Λέει το Κοπέρνικο ότι ο Μάρτιο ήταν ο πιο ζεστό μήνα των τελευταίων πόσων ετών, είπατε. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ νομίζω ότι βλέπω κόσμο με κοντομάνικα από τον Φεβρουάριο. Αδιανόητο. Ακόμα και στην Κρήτη. Εγώ σε κάθε πια... περίπτωση, ναι, ναι. Πείτε μου παρακαλώ. Όχι, θα προέκτηνα αυτό που είπατε, διότι αυτή η κουμπέντα με αυτά τα βιωματικά και αυτή την τροτότητα και αυτή την κοινωνική άμυνα την οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε, μια άλλη κουβέντα, πέραν από τις λέξεις οι ευθύνες της πυροσβεστικής των Δήμων, της περιφέρειας του κράτους, που συνεχώς ο καθένας από εμάς λέει θα πρέπει να φτάσει κάπου και, από εμάς, και σε εμάς. Εγώ βλέπω στα παραδείγματα που αναφέρατε απέναντι και τα βουνά ψηλά στον Ψιλορίτη, μέχρι προχθές τα βλέπαμε χιόνια. Πλέον δεν βλέπω ούτε το χιόνι στην εποχή αυτή, σε αυτή την αλλαγή, να το πω διαφορετικά, της εποχής. Ξέρετε, η πυροσβεστική είναι ένας κατασταλτικός φορέας. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει συμβάν και να πηγαίνουμε. Προσπαθούμε, έχουμε μπει πολύ βαθιά στο κομμάτι της πρόληψης και σωστά νομίζω. Και σωστά νομίζω σημαίνει αυτό, για να προετοιμάσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι τα πράγματα είναι αλλιώς πια. Ναι. Εγώ προχτές εκεί, και το λέω ειλικρινά, 60 αυτοκίνητα από όλη την Κρήτη. Και με πολλά ταυτόχρονα άλλα μικρότερα συμβάντα που ευτυχώς παλέψαμε να μην μεγαλώσουν. 180 συνάδελφοι έδωσαν την ψυχή τους εκεί. 180 συνάδελφοι, η υπηρεσία της Ιεράπετρα ήταν όλοι εκεί. Ξέρετε, δεν είχε ρεπό, δεν είχε άδειες και αυτοί οι συνάδελφοι είναι, έχουν οικογένειες, έχουν υποχρεώσεις. Να βλέπεις τον άλλο συνάδελφο με κάποιο πρόβλημα υγείας και να είναι εκεί να κρατά τον αυλό να σβήνει για τον τόπο του, για τον τόπο μας. Εάν εμείς δεν καταφέρουμε εμείς να τον προστατέψουμε, κανείς δεν θα μας προστατέψει. Εγώ θα παρακαλέσω τον κόσμο. Θεωρώ αυτονόητο και είμαι απολύτως βεβαίως, παρότι είναι μια απλή εισήγηση που έχουμε κάνει στο Αρχείο του Πυροσβεστικού Σώματος και στο Υπουργείο, να σταματήσει η καύση πολυμάτων στις 15 Απριλίου. Εγώ το θεωρώ βέβαιο ότι θα μας το εγκρίνουν. Θα παρακαλέσω τον κόσμο αυτές τις λίγες μέρες που μείνανε να σκέφτεται τι κάνει και να είναι 2 και 3 φορές επιφυλακτικός, προσεκτικός, και να έχει στο μυαλό του και το άσχημο σενάριο. Να μην κάψεις, φίλε, σήμερα. Σήμερα που έχει αέρα. Ποια είναι αυτή η επιβεβλημένη ανάγκη που αυτό πρέπει να γίνει σήμερα που έχει τόσο ισχυρό άνω. Ποια είναι αυτή η επιβεβλημένη ανάγκη. Εσωτερική ή εξωτερική, δεν ξέρω. Για να μην προεκτείνουμε τη συζήτηση σε άλλα μονοπάτια. Νομίζω ότι ο καθένας μας αντιλαμβάνεται. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Έχουμε ξεκινήσει και επιμορφωτικά και ενημερωτικά. Δώσαμε το περιθώριο στον κόσμο. Τώρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πια. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα που θα αλλάξουν και θα μπούμε στα αντιπυρική και τα πρόστιμα θα πολλαπλασιάζονται με ένα δίκτυ. Ότι αν βάλεις φωτιά και σου φύγει, ξαφνικά θα σπούνε πλήρωσε 10.000 ευρώ. Για μία ανοησία. Και πολλά άλλα. Είναι τι να σας πω τώρα, δηλαδή δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται, κύριε Σελινιωτάκη. Νομίζω μέσα από αυτή την σημερινή σας την άποψη, κατάθεση ψυχής, γιατί εκτός από διοικητής είσαστε άνθρωπος, είπατε κατάγομαι από την τάδε περιοχή, ξέρω τι δεδομένα είχα παιδί, ξέρω ποια είναι τα δεδομένα που έχω σήμερα, ας το δούμε και λίγο διαφορετικά μέσα από τη δική σας τη ματιά και μέσα από τη δική σας την έκκληση, γιατί ίσως έτσι έχει να κερδίσει ο καθένας μας και ακούγοντάς σας περισσότερα, εκτός από το μη. Σε μαλώνω για να συμμορφωθείς. Ας το δούμε και ας το ακούσουμε έτσι. Και κρατάω και σέβομαι αυτή την προσωπική σας τη στάση, θέση, έκκληση προς όλους εμάς. Αυτό, τίποτα άλλο.
Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σελυνιωτάκη. Να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα σας.